Ιβγιάνος δεν ξεχνά. Ελπίζουμε όμως η σημερινή δημοκρατική Γερμανία να αποδείξει ότι έχει και ιερό και όσιο. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί θετικά στη ρηματική διακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που εστάλει πριν 2 μήνες και να αρπάξει την ευκαιρία για να προσέλθει σε πολιτική διαπραγμάτευση για το ζήτημα. Ο μήνας Σεπτέμβριος για το λαό της Βιάννου είναι μήνας πόνου, πένθους και θλίψης για τα θύματα της ναζιστικής συριωδίας. Υποκλήθηκαν στην αντίσταση και στη θυσία των ηρώων. Όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν έχουν δικαίωμα, δεν έχει κανείς μας δικαίωμα να ξεχάσει. Σε τούτον εδώ το μαρτυρικό τόπο, στη Λεβεντογένα Κρήτη, φωνές ναζιστικές, φωνές ακραίες, ακροδεξιές, φασιστικές, δεν μπορούν ποτέ να φυτρώσουν. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, 461 θύματα. Και σαν πρώτα αντριωμένοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο Πανδημοτικό Ηρώ στη θέση Ελία Μυρών, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, να δουλέψουμε συνετά, μεθοδικά, για να καταφέρουμε η Ελλάδα να ξαναμπεί στην καρδιά των εξελίξεων, η Ευρώπη να βρεθεί ξανά στο επίπεδο που της αρμόζει. Απαιτείται ηθική, νομική δικαίωση. Απαράγραφο χρέος μας, το ελληνικό κράτος, να μην αποποιηθεί των αξιώσεών του. Το ολοκαύτωμα της Βιάννου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα στην Ευρώπη, με τις προσπάθειες να εντείνονται για δικαιοσύνη και επανόρθωση. Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων θα αποτελέσει δημοκρατική, αντιφασιστική γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Πρόσφατα επιδόθηκε στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ρηματική διακοίνωση με την οποία η ελληνική κυβέρνηση καλεί τη γερμανική πλευρά να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του εκκρεμού ζητήματος των αξιώσεων της Ελλάδας από τη Γερμανία για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αξιολογηθεί κατά τον δέοντα τρόπο ώστε να υπάρξει μια γεφύρωση του υφισταμένου αυτή τη στιγμή χάσματος για το συγκεκριμένο ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων και του δανείου. Έγινε το πρώτο βήμα με τη ρηματική διακίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης. Ελπίζουμε ότι και αυτή η κυβέρνηση θα κάνει τα βήματα εκείνα για να δικαιωθούν, όπως είπα και προηγουμένως. Η πρώτη ρηματική διακίνηση, και θέλω να διορθώσω τον κύριο Υπουργό, έγινε το 1995 από τον Ανδρέα Παπανδρέου, αμέσως μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Σύμμαχος μας είναι η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας και η ιστορία μας. Ο Πρωθυπουργός πιστεύω ότι θα κινηθεί με σύνεση και με αποφασιστικότητα και σε αυτό το θέμα. Στο πλευρό της Ελλάδας και η Γερμανίδα βουλευτής του κόμματος της Αριστεράς, Χάικε Χένσελ, η οποία παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης. Είμαι συγκινημένη ακούγοντας τη μακριά λίστα των θυμάτων της Βιάννου. Δεν είναι αγώνας απλά για τα χρήματα, αλλά για τη δικαιοσύνη. Ο Αριστομένης Σιγκελάκης εκφράζει την πεποίθησή του ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις με φόντο και την απόφαση σταθμό του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία ανοίγει το δρόμος για τις αποζημιώσεις από τις συριωδίες των Ναζί στις οικογένειες των θυμάτων του διστόμου.